Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα κιόλας γιατί δεν τα είπαμε. Μπήκε ο Φεβρουάριος, 22η αγωνιστική. Εδώ είμαστε εμείς, αθλητική ενημέρωση στη Ζούγκλα, στη διαδικτυακή τηλεόραση τη Ζούγκλα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Κατερίνα Νινιού στο μικρόφωνο και, και πίσω από τις κάμερες. Εδώ παρέα θα πάμε. Γενέθλια έχουμε σήμερα, γενέθλια του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να αρχίσουμε έτσι όπως αρχίζουμε κάθε φορά με τον χορηγό μας, να δούμε σαν σήμερα. Κάποιες άλλες χρονιές, 3 Φεβρουαρίου, τι έχει γίνει πάντα στον αθλητισμό. Τα παιδιά της ΟΠΑΠ TV εκεί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο και μας εξηγούν με πλήρη λεπτομέρεια για το τι έχει γίνει σαν σήμερα στον αθλητισμό 3 Φεβρουαρίου κάποια άλλα χρόνια. Ο Kobe Bryant των Los Angeles Lakers σημειώνει 61 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 117-126 επί των Knicks στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Η επίδοση αυτή συνιστά ρεκόρ για παίχτη φιλοξενούμενης ομάδας στην έδρα των Knicks. Το ρεκόρ κατήχει ο Michael Jordan με 55 πόντους. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς νικά με 1-0 στο 90 με γκολ του Μπάρκογλου τον Ολυμπιακό σε αγώνα για την 19η αγωνιστική της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι υποβάλλουν ένσταση αντικανονικής συμμετοχής του Ρόμαν Βάλνερ, ο οποίος αντικανονικά είχε αγωνιστεί σε 3 ομάδες την ίδια σεζόν. Η υπόθεση φτάνει μέχρι το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης και δικαιώνει τον Ολυμπιακό. Το αποτέλεσμα είναι οι Ερυθρόλευκοι να πάρουν το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και η Καλαμαριά να υποβιβαστεί και στη συνέχεια να διαλυθεί ως ΠΑΕ. Και από μία ακόμη οπτική γωνία το γκολ του Πάρκο. Εκπρόσωπος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι είναι πλέον βέβαιοι ότι ο διαιτητής Ρόμπερτ Χόιτσερ έστησε 4 παιχνίδια, ενώ σε άλλα 2 προσπάθησε να διαμορφώσει το αποτέλεσμα χωρίς όμως επιτυχία. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στημένων αγώνων των τελευταίων χρόνων μόλις αρχίζει. Γεννιέται ο Σέρβος σέντερ Βλάντε Ντίβατς. Είναι ο μοναδικός παίκτης που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ξεπέρασε τα 1000 παιχνίδια στο NBA. Έπαιξε σε Παρτιζάν, Lakers, Hornets, Ερυθρό Αστέρα και Sacramento Kings. Σε αγώνα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ νικά στην παράταση των Ολυμπιακών με 70-68. Γεννιέται ο αυστριακός στόπερ Μπρούνο Πετσάι. Ψηλός, ψύχρεμος, με τεχνικές αρετές και ηγετικά προσόντα, άρχισε την καριέρα του στην Lauterbach του Bergets για να πάει στη συνέχεια στις Wacker Innsbruck,
Άιντρακ Φραγκφούρτης, Βέρντερ Βρέμις, Σβαρόφσκι Τίρολ και με την Εθνική αγωνίστηκε σε 84 αγώνες στην περίοδο 75-82 και πέτυχε 9 γκολ. Πήρε μέρος στα παγκόσμια κύπελα του 78 και του 82. Πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου του 1994 από καρδιακή προσβολή την ώρα που έπαιζε χόκκι σε πάγο στη γενέτειρά του στο Μπέργκετς. Γεννιέται ο Βούλγαρος Σέντερ Φορ και προπονητής Κρίστο Μπόνεφ, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της χώρας. Αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Λοκομοτίβ Πλόντιβ, με την οποία πέτυχε 189 γκολ σε αγώνες πρωταθλήματος. Το 1981 τον απέκτησε η ΑΕΚ, αλλά εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού δεν κατάφερε να δείξει την αξία του στα δύο χρόνια που αγωνίστηκε στην Ελλάδα. Διέθετε ωραίο στυλ, ουσία και φαντασία στο παιχνίδι του. Ακτινοβολούσε μέσα στο γήπεδο, ενώ ήταν σπεσιαλίστα στα χτυπήματα φάουλ. Αναδείχθηκε παίχτης της χρονιάς στην πατρίδα του 3 φορές, ενώ στην εθνική ομάδα αγωνίστηκε σε 98 αγώνες και πέτυχε 47 γκολ. Πήρε μέρος στο παγκόσμιο κύπελο του 70 και του 74. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Με τον Παναθηναϊκό το 90 κέρδισε το πρωτάθλημα. Εργάστηκε ακόμα στη Λάρισα, τον Ιωνικό, τον Αποέλ το 1995, ενώ ήταν προπονητής της Εθνικής Βουλγαρίας στο Μουντιάλ του 1998. Ιδρύεται ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών, που θα μετονομαστεί σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος στις 31 Ιουλίου του 1922. Η αποκάλυψη της εφημερίδας της ίδρυσης θα γίνει 100 χρόνια μετά, μέσω της αθλητικής εφημερίδας Derby, του Αντώνη Δελατόλα, από το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μελέκογλου, ο οποίος θα παρουσιάσει το επίσημο δελτίο του ΣΕΑΓΣ, μετέπειτα ΣΕΓΑΣ, του Δεκεμβρίου του 1910, όπου, πέραν της ημερομηνίας ίδρυσης, μεταξύ άλλων αναφέρεται και η συμμετοχή του σωματείου στο τουρνουά του Δήμου Τρικαίων το φθινόπωρο του 1908. Αυτά ήταν τα γεγονότα τα σημαντικότερα, αλλά σήμερα είπαμε έχουμε γενέθλια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει τα γενέθλιά του σήμερα, γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε. Πάμε να δούμε αυτό το ωραίο βίντεο που έχουν φτιάξει στο Sky, που έχει και συνεντεύξεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σας αρέσει. Πάμε να το δούμε. Θυμάμαι τότε παίζαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι και μου είπε τότε ο Μιλιάκης να φυλάω τον Μπέμπι. Και όπως μου είπες ότι τον είχα και είδαλμα, ναι, γιατί κοίταγα τι έκανε ο Μπέμπης, έκανε αυτά, έκανε εκείνα, καθόταν στην μπάλα πολλές φορές για να γελοποιήσει τον αντίπαλο και πολλά και διάφορα. Και μου άρεσε το στυλ του αυτού του παίχτη και το τζαμπουκά που είχε εκείνη την εποχή. Και μου έπαινε να φυλάω εγώ, κύριε Μιλιάκη, λέω, θα πάω να φυλάξω τον Μπέμπη, εσύ μου λέγα να φυλάξω. Ο Μπέμπης τότε ήταν στο τέλος του, θυμάμαι. Και παίζαμε. Και ό,τι έκανε ο Μπέμπης, το έκανα εγώ. Του έπαιρνα την μπάλα, του φώναζα. Τις χειρονομίες που έκανε αυτός τότε, τις έκανα εγώ. Και θυμάμαι ότι χάσαμε ένα 1-0 τότε. Το είχε βάλει ο Παπάζογλου τον γκολ, μέσα στο Καρασκάκι. Και είχε ένα σταυρουδάκι, θυμάμαι ο Μπέμπης. Και μου λέει, μικρέ, με φωνάζει, μου λέει, μικρέ, γιατί ήταν πιο μεγάλος. Έλα εδώ, μου φωνάζει, παρόλο που είχε κερδίσει και εγώ ήμουν τσαντισμένος και αυτά, τα μαλλιά μου, είχα και πολλά μαλλιά τότε. Με φωνάζει και μου λέει, έχω να σταυρώ, πάρτο, από σήμερα είσαι εσύ μου. Το 1959, με την έναρξη της εθνικής κατηγορίας, ξεκινά η κυριαρχία του Παναθηναϊκού. Και με τι τρόπο. Την τελευταία αγωνιστική, με 3 γκολ του μοναδικού Ανδρέα Παπανανουήλ, κερδίζει 4-1 τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Ενώ στον παράς που ακολουθεί, επικρατεί τη ΣΑΕΚ με 2-1, στεφόμενος πρωταθλητής. Ο τελικός αγών για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Ελλάδος συγκέντρωσε, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον των φιλάθλων από κάθε ελληνική περιοχή.
16 ομάδες αγωνίστηκαν σε διπλούς αγώνες επί 6 μήνες με αποτέλεσμα να φτάσουν στον τελικό οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού σημειώνουν ένα τέρμα, ανακηρύσσονται πρωταθλητές και παίρνουν το πολύτιμο κύπελο που με τόσο κόπο εγκέρδισαν. Η απώλεια του πρωταθλήματος του 1963, έστω μέσω μιας ισοπαλίας στον Παράζ με την ΑΕΚ, οδηγεί σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Και μαζί στο απόγειο, αφού ο νέος προπονητής, ο Μέγας Στέφαν Μπόμπεκ, επαναστατεί, εφαρμόζοντας το 4-3-3 και δημιουργεί μια ομάδα που αποδίδει εκθανδωτικό ποδόσφαιρο και κατακτά αίτητη τον τίτλο του 1964. Την εποχή εκείνη, από το 1963 και μετά, υπήρξε μια συγκυρία, μια συγκέντρωση μεγάλων ποδοσφαιριστών, που εάν σήμερα ο Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε, οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα είχε έναν από αυτούς, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Υπήρχε δηλαδή η ομάδα που είχε τον Τάκη τον Λουκανίδη, τον πολύ μεγάλο τον Κανονιέρη τον Παπα Εμμανουήλ, τον Μίμη τον Δωμάζο, τον Αριστίδη τον Καμάρα, παίκτες οι οποίοι θα έπαιζαν σήμερα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Ήμασταν μια ομάδα πολύ πάρα πολύ αγαπημένη, πάρα πολύ αγαπημένη, δεμένη ο ένας με τον άλλον, φίλοι. Αυτό το καλό είχαμε την εποχή εκείνη στην αρχή. Και έτσι κάναμε την μεγάλη ομάδα που φτάσαμε και στο σημείο να πάρουμε και ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Πέρασαν τόσα χρόνια και δυστυχώς ακόμα δεν το έχει καταρρύψει κανείς. Και υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα που λέει ο Παναθηναϊκός που πήρε, δεν το πήρε κανένας άλλος, που έχουν και τη δύναμη και τα μέσα για να μπορέσουν να το πάρουν όμως, χωρίς ΑΕΤ δεν το πήρε κανένας, μόνο εμείς. Όταν πήραμε το αίτητο πρωτάθλημα. Το 64. 64 επί Μπόμπεκ. Με το καινούριο σύστημα 4-3-3, σας διακόπτω. Είσαστε, το ξέρετε βέβαια, είσαστε center four. Δεν είσαστε πλέον extreme. Όχι. Από το 60 και μετά έπαιξα center four. Center four. Εσείς είσαστε η αιχμή του δόρατος. Επειδή είχατε δύναμη μεγάλη, είσαστε στο κέντρο. Είχατε πολύ γερά πόδια και σώμα. Και δεν μπορούσαν να σας πάρουν την μπάλα. Γυρίσατε από εδώ, γυρίσατε που σας κάνανε πέναλτι. Μα το θυμάμαι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ναι, από το 64. Έτσι, και θυμάμαι και το 64 επειδή αναφέρατε. Τελευταίο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε μόνο 6 οπαλίες. Και έπαιζε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη. Και κερδίσανε 1-0 ο Παναθηναϊκός με γκολ δικό σας. Με γκολ δικό σας που ήμουν εγώ φοιτητής, πρωτοετής. Και τα χάσα από τη χαρά μου και λέω σκίστε τους, κάντε τους και με πετάξανε στα σκαλιά κάτω. Σήμερα οι Ολυμπιακοί. Αλλά και σήμερα θα με σκοτώναν, εννοείται, διότι δεν υπήρχε τότε χουλιγκανισμός. Ο τελικός αγώνας πρωταθλήματος 1964 φέρνει αντιμετώπους τους δύο αιωνίους αντιπάλους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Εκνευρισμός στο γήπεδο, εκνευρισμός και στις κερκίδες. Ο αγών είναι ανθύρωπος, ώσπου με δυο κεφαλιές του Πανάκη και του Λουκανίδη η μπάλα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Με τον καλπάζοντα συνταγματάρχη Φέρεντς Πούσκας στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο απόγειό του. Η ανυπέρβλητη προσφορά του Μαγιάρου Κολοσσού, το μυστικό των θριάμβων, εγχώριων και διεθνών, ακόμη συζητείται, αναλύεται και ερμηνεύεται. Ο Πούσκας μας είπε, κοίταξε να δεις, θα πιάσεις τον Γκρόιτ και θα τον πατήσεις, εσύ είσαι παιχταράς. Το ποδόσφαιρο είναι ένα είδος μάχης. Και στη μάχη πρέπει να έχεις καλή ψυχολογία. Όταν λοιπόν μπεις μέσα και είσαι πεθαμένος, έτοιμος να αποθάνεις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα. Λοιπόν, αυτή την ομάδα λοιπόν του Λάκη του Πετρόπουλου,
τη γιγάντωσε και την τοπάρισε ψυχολογικά. Αυτό ήταν. Μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πρωταθλητής Ελλάδος Παναθηναϊκός, ύστερα από μια θαυμάσια εμφάνιση, νίκησε την πρωταθλήτρια Τσεχοσλοβακίας Σλόβαν, που το 1969 είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Το ευρύ σκορ της νίκης του Παναθηναϊκού, 3 τέρματα έναντι 0, δημιουργεί προϋποθέσεις και κάνει βάσιμη την ελπίδα της προκλήσεώς του για τους προημιτελικούς, τους οποίους θα αγωνιστούν οι 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τα γκολ του Παναθηναϊκού πέτυχαν ο Δωμάζος στο 3ο λεπτό, ο Αντωνιάδης στο 55ο και ο Δερυγιάννης στο 88ο λεπτό. Είχαμε πάει 15 μέρες και κάναμε προετοιμασία στην Αγγλία και μάλιστα κάναμε δίπλα από τις Everton, το γήπεδο είναι της Liverpool. Και κάναμε εκεί με τη Liverpool προπόνηση να ενταχθούμε σε κλιματολογικές συνθήκες, τον καιρό, όλα αυτά να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ο Πούσκας με το χαμόγελό του και με αυτό δεν είναι τίποτε, θα μπούμε μέσα, θα παίξετε, το ευχαριστηθείτε και ό,τι βγει. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο παίζει και ο παράμονο τύχη πάρα πολλές φορές. Αντιμετωπίσαμε με τύχη, με από εδώ, με από εκεί, φέραμε ένα-ένα. Είδαμε στο Βελιγράδι με μια τρομερή ομάδα, τον Ερυθρό Αστέρα, και πρέπει να ήταν πάνω από 20.000 κόσμος, Έλληνες. Βέβαια, ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, από ότι είναι ότι στα πρώτα 10 λεπτά είχα εγώ ένα δοκάρι. Χάσαμε για τους διάφορους λόγους. Δημιουργήθηκαν ορισμένα ευτράπελα μετά στο αεροδρόμιο μέσα. Βλέποντας το διαιτή, ότι πιστεύαμε ότι μας είχε αδικήσει, πάνω στον ανικό μου εκνευρισμό, εγώ μέσα στο αεροδρόμιο επετέθηκα στο διαιτητή μαζί με το Δωμάζο. Μας έγραψε το φύλλο αγώνας, έκανε συμπληρωματική έκθεση, την έστειλε στην FIFA, UEFA και όλα αυτά και βγαίνει κάποια τιμωρία. Να τιμωρηθούμε και οι δύο παίκτες στο επόμενο παιχνίδι, στο επαναληπτικό στυλοφόρο. Ο Πούσκας σαν τεράστια προσωπικότητα, ας πούμε, μεσολάβησε και τελικά τιμωρήθηκα εγώ για μια αγωνιστική και έπαιξε ο Μίμης. Μόλον ότι τα ψυχρά δεδομένα έδειχναν ότι μόνο με ένα θαύμα ήταν δυνατόν να προκριθεί ο Παναθηναϊκός για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, εφόσον έπρεπε να νικήσει την πανίσχυρη πρωταθλήτρια Γιουγκοσλαβίας, τον Ερυθρό Αστέρα, με σκορ τουλάχιστον 3-0, οι αμέτρητες χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων επίστευαν στην πρόκληση. Γιατί ήξεραν ότι η ελληνική ψυχή είναι ικανή και για θαύματα όταν πιστεύει σε κάτι. Και λέγαμε, αν δεν θα είμαι γκολ τηλεφόρο, θα βάλουμε 3 γκολ. Και το λέγαμε και το πιστέψαμε. Και το πιστεύαμε και το πιστέψαμε και το πιστεύαμε. Και ήρθε λοιπόν η ημερομηνία, μεγάλη ημερομηνία, 28 Απριλίου του 1971. Λοιπόν, μεγάλη ομάδα, τα έχουμε πει, γενέθλια σήμερα. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, με αφορμή τα γενέθλια του Παναθηναϊκού, 106 χρονών, έστειλε και αυτό το δικό του μήνυμα. Εν μέσω, λέει, της οικονομικής δίνης και των πρωτόγνωρων δεινών που υφίσταται ο λαός μας, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αποτελεί φωτεινό φάρο και απάγγιο για όλους όσους πιστεύουν στο μεγαλείο και τα ιδανικά του. Με την ευκαιρία συμπλήρωση 106 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος αλλά και περήφανος που ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Και ως απλός οπαδός, επαναλαμβάνω την υπόσχεσή μου ότι η οικογένεια Γιαννακόπουλου θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό της μεγαλύτερης ομάδας στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ας αποτίσουμε και πάλι φόρο τιμή στη μνήμη της τεράστιας προσωπικότητας και ιδρυτή της Παναθηναϊκής ιδέας, τον Γιώργο Καλαφάτη, και ας δεσμευτούμε όλοι πως θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να φανούμε αντάξιοι του οράματός του. Ο Παναθηναϊκός ήταν, είναι και θα παραμείνει η ομάδα της καρδιάς μας. Ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι είμαστε περήφανοι στο μήνυμα που έστειλε ως Παναθηναϊκή, γιατί πετύχαμε τα πάντα με τις δικές μας δυνάμεις και χωρίς άνωθεν εντολές ή δώρα. Κανείς δεν μας χάρισε τίποτα και ούτε ζητήσαμε τίποτα, έτσι θα συνεχίσουμε και γι' αυτό διαφέρουμε. Ως πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά περισσότερο ως άνθρωπος που είχε την τύχη και την ευλογία να μεγαλώσει και να ανατραφεί σε ένα περιβάλλον άκρος Παναθηναϊκό, εύχομαι στον αγαπημένο μας σύλλογο να τα χιλιάσει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εμείς τώρα τις εφημερίδες. Αυτά λοιπόν και για τα γενέθλια του Παναθηναϊκού. Να ξεκινήσουμε με τη Sport Day. Ο μεγάλος τίτλος είναι «The Next Big Thing». Τρίτο σερί γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος για τον Ολαϊτάν. Βέβαια, εκεί πάει και το Big Thing, που έχει βαλθεί να γίνει ο νέος πιστολέρο του Ολυμπιακού. Βαλντές, θα δώσω χαρές. Μια ακόμα πιστική εμφάνιση, να πούμε, Ολυμπιακός Πανετολικός, θα τα πούμε και μετά, 2-1.
Μια ακόμα πιστική εμφάνιση από τον Νιγηριανό που είχε αρπάξει την ευκαιρία και δεν λέει να την αφήσει. Χειροκροτήθηκε και αναδείχθηκε MVP χάρη στην επιθετική του δραστηριότητα με φουλ ενέργεια και συνεχή κίνηση. Νέα επίδειξη αστραπιαίων αντανακλαστικών με την εντυπωσιακή κεφαλιά Ψαράκη στο 26. Το δεύτερο γκολ με πέναλτι ο Κάμπελ. Μέτρια εμφάνιση από Ολυμπιακό, αλλά και πάλι ανατροπή. Ανέτοιμο ο Βαλντές, χωρίς φρεσκάδα η Μανιάτης και Σάμαρης. Καμαρά τον γκολ του δυνατού Πανετολικού. Στο συν 14 εκτόξευσαν τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και οι πρωταθλητές που παίζουν πλέον μόνοι τους. Κάτω-κάτω στην Sport Day, Πλατανιάς ΠΑΟΚ, χαιρέτα μου τον Πλατανιά, κάνει εδώ πέρα το λογοπαίγνιο. Ο δικέφαλος προηγήθηκε νωρίς, αλλά όπως αναδείχθηκε, ξέρει και η ομάδα του Αναστόπουλου από ανατροπές. Ημίωρο ζέσταμα από τον Νάτχο και απογοήτευση από Μάρτενς. ΑΕΚ τελειώνει με Κουρντή, προτάθηκε και ο Ντούνης. Να πούμε ότι η ΑΕΚ κέρδισε το Μανδραϊκό 8-0 προχτές. Football League, σοβαρά επεισόδια στο Καβάλα Πιερικός και πόλεμος ανασκηνώσεων. Ενώ πάνω-πάνω, Παναθηναϊκός, έλλειψη σεβασμού, τι καταγγέλει το Τριφύλλ και τι ζητεί η ΚΕΔ και ΕΠΟ. Θέμα η χαμένη διάρκεια του δεύτερου γύρου. Πάνω-πάνω, Ευρωπαίοι, Απόλλωνα Τρόμητος 2-3, Καλονία Αστέρας Τρίπολης 0-2, Πανιώνιος Εργοτέλης 0-1, Παλικάρι με Διαμαντάκο και άλλους 8, προκάλεσε σεισμό στη Νέα Σμύρνη, γιατί είχαμε κάποιες αποβολές εδώ, γι' αυτό το λέει. Δεν λύγησε ο Πανθρακικός στη Βέρεια 0-0. Ποιοι θα ακολουθήσουν τον Άρη στον υποβιβασμό, έχει ένα άρθρο εδώ πέρα του Μιχάλη Τσόχου. Λοιπόν, και πάμε στην γκολ. Γκολ λοιπόν, Φιάσκο Στέφενς είναι ο μεγάλος τίτλος, γαλλικά του Στόχ στον προπονητή του. Ο Ολλανδός τεχνικός με τις αλλοπρόσαλες επιλογές του θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη δεύτερη θέση για τον ΠΑΟΚ. Θερμό επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Σλοβάκο που στόλισε τον πάγκο της ομάδας του. Εφιάλτης του δικεφάλου ο Αναστόπουλος έδεσε κόμπο τον φημισμένο αντίπαλό του και αντίγησε τον Πλατανιά σε θρίαμβο με 2-1. Μείον 14 από τον Ολυμπιακό, πλησιάζουν Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Αστέρας. Ενώ ο Παναθηναϊκός στα χαρακόμματα ξανά με ΚΕΔ και ΕΠΟ για τον χαμένο αναπτήρα του Ηρακλείου. Οργισμένοι στον Παναθηναϊκό για την εξαφάνιση του τραυματισμού του Καπίνο από το φύλλο αγώνα. Να πούμε ότι εδώ πέρα ο Καπίνο έφαγε έναν αναπτήρα στο μάτι και δεν γράφτηκε καν στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή, ο οποίος ήταν και κακιστός. Πάμε αριστερά στην γκολ. Σφραγίζει το 41ο με απόντα τον κόσμο του. Αγχωτική νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανετολικού 2-1 με κορυφαίο ξανά τον Ολαϊτάν. Αρνητικό ρεκόρ με 12.756 εισιτήρια. Προβλημάτισε στον τεπούτο του Βαλντές. Χαμόγερα για Αβραάμ. Προσοχή δαγκώνουν. Ατρόμητος 3-2 στη Ριζούπολη και Αστέρας Τρίπολης 2-0 την Καλονή και συνεχίζουν τον καλπασμό τους με θέα τα play-off. Λέει εδώ η γκολ. Ενώ πάνω-πάνω το backstage της Super League και 40 σελίδες μπορείτε να βρείτε γεμάτες ποδόσφαιρο από όλες τις κατηγορίες. Επικό διπλό του Εργοτέλη της Νέας Μήνη με 9 παίκτες λαϊκά δικαστήρια στην πλατεία. Η απίστευτη ιστορία του μικρού ήρωα του Πανθρακικού Γιώργου Αθανασιάδη. Football League, ροντέο στην Πάτρα. Τρίτη Εθνική, καρές στις πεντάρες για τη Λάρισα. Όλα αυτά λοιπόν στη Sport Day, στην Gold, συγγνώμη. Και πάμε στο φως. Εδώ στο φως, είπαμε το φως είναι από μόνο το όλο το πρωτοσέλιδο, μια σελίδα ολόκληρη, είναι μια εφημερίδα ολόκληρη εδώ στο φως των σπορ. Το πιο δύσκολο τρίποντο του Ολυμπιακού φέτος στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός ένιωσε για τα καλά την πίεση του έξοχου Πανετολικού πριν φτάσει την 11η νίκη του στον Φάληρο σε ισάριθμα παιχνίδια, 2-1. Στο συν 14 είναι. Βεβαίως οι πρωταθλητές πιέστηκαν επίμονα από τους Αγρινιώτες, αλλά τελικά κέρδισαν και όχι μόνο αυτό. Ξέφυγαν άλλους 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ χάρη στην τεράστια νίκη του Πλατανιά και σχεδόν εξασφάλισαν τον 41ο τίτλο του πρωταθλήματος στην ιστορία τους. Ο Μίτσελ δίνει οδηγίες στο Βαλντές όταν το ρίχνει στον αγώνα. Έχει εδώ πέρα ένα φωτορεπορτάζ. Μίτσελ, δεν θέλω να μειώσω, λέει, την αξία του αντιπάλου, αλλά δεν μπήκαμε όπως έπρεπε. Όταν δεν παίζεις ομαδικά, τότε ο αντίπαλος μπορεί να σε βλάψει. Ενώ για τον μπάσκετ, το 87-64, υπόθεση 20 λεπτών. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Ίκαρο με διαφορετικό πρόσωπο στα 2 ημίχρονα. Έχει εδώ πέρα διάφορα θέματα για την Super League, κάποιους τίτλους. Όσο τα ουράνια έφτασε, λέει, με γιγαντιαία ανατροπή ο Πλατανιάς 2-1. Ο Αναστόπουλος από τον πάγκο και ο Κάταϊ από το τερέν δημιουργεί τις περίφημες νίκες των κριτικών.
Για ποιο δίδυμο Λούκα Στόχ μιλάμε και πάντοτε στο χθεσινό μάτς. Το σερβικό Κάτα Ιμπέλιτς ήταν δύο κλάσεις ανώτερο. Εξαιρετική και απόδοση του Αθηναίου διαιτητή Χαράλα Μπουκαλογερόπουλου μαζί με τους βοηθούς Αντώνη Καρατζίκα και Στέλιο Τσολάκη. Ψυχάρο Ατρόμητος γύρισε το μάτς στη Ριζούπολη 3-2. Με 9 παίκτες ο Εργοτέλης 1-0 τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Πολικός Αστέρας λέει, παρά το δρυμή ψυχικό στο κατεψυγμένο και άδειο ΟΑΚΑ, η ομάδα της Τρίπολης ήταν καυτή και επικράτησε άνετα της Καλονής με 2-0. Οι Πελοποννήσιοι που πέτυχαν λέει, το πρώτο τους διπλό στην Αθήνα προηγήθηκαν στο 35 με τον Χουάν Μαντελκάδο και σφράγισαν την νίκη τους στο 72 με τον Καράσκο. Ο Αθανασιάδης σταμάτησε τη Βέρεια 0-0. Ο τρίτος τερματοφύλακας του Πανθρακικού ήρθε από τον πάγκο στο 3 γιατί αποβλήθηκε ο Πασαλάκης ενώ ήταν τιμωρημένος ο Σέρεμετ και έπιασε το πέναλτι του Μπεν και ήταν εξαιρετικός όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πιτσερικάς είναι αυτός. Και είναι πολύ καλός. Ντεμπούτο Τζιμπούρ με γκολ. Ο Αλγερινός επιθετικός βρήκε δίχτυα στην πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα της Νότιχαμ Φόρεστ. Μπήκε ως αλλαγή στο 74 στο City Grounds και σκόραρε στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για τους ξυλοκόπους σε βάρος της Γεωβίλ. Ενώ αποθέωση και για Μυραλά. Στο εγκόρμιο του Βέλγου επιθετικού επέλεξαν τόσο τα βρετανικά μέσα ενημέρωση όσο και ο προπονητής στην Everton Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το πολύ ωραίο και νικηφόρο γκολ που σημείωσε προχτές κόντρα στην Άστον Βίλα. Χάβος, είχαμε διαβάσει καλά τον Ολυμπιακό. Λέει, κλείσαμε τους χώρους και προσπαθούσαμε αντεπιθέσεις να τον απειλήσουμε. Μας στεναχωρεί ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν τα γκολ. Λοιπόν, έχει διάφορα, είπαμε. Το φως, εδώ να έχεις ώρα να διαβάζεις όλο το πρωτοσέλιδο και διαβάζεις όλα τα νέα της ημέρας. Λοιπόν, πάμε στην πράσινη. SOS μάλλον είναι ο μεγάλος τίτλος. FIFA, UEFA, Save the Greek Football. Στα αγγλικά εδώ πέρα. Mr. Blatter, Mr. Platini, do something now. Δεν ξέρω γιατί κάνει. Η πράσινη κάνει έκκληση στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, Ομοσπονδία να δώσουν τέλος στην ασυδοσία. Φωνήβω όντως, λέει τρεις τελίτσες με ανακοίνωση της ΠΑΕ, κάλεσε ΕΠΟ και ΚΕΔ να αναλάβουν μέτρα για το γεγονός ότι ο τραυματισμός του Καπίνο δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνος. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Η πράσινη αποκαλύπτει με αριθμούς τα νέα όπλα της παράγκας κατά του Παναθηναϊκού. Ενώ πάνω-πάνω έχει για τα γενέθλια. Και συνεχίζουμε, μεγαλείο 106 χρόνων. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1908 ο Γιώργος Καλαφάτης έδινε σάρκα και οστά στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Σύσσωμη Παναθηναϊκή οικογένεια θα γιορτάσει σήμερα τα 106 γενέθλιά του στον τάφο του Ινδού στις 7 και 8 ακριβώς. Έχει ακριβώς την ώρα. Αν θέλετε να πάτε, μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε. Παύλος, φωτεινός φάρος ελπίδας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος περήφανη γιατί διαφέρουμε, ενώ ο Αλαφούζος ξανά πρωταθλητής σε όλα τα σπορ παντοτινέ, Μιχαλαριάς μαχητική ψυχή, εξάστερος και 700, λέει, σπάει όλα τα κοντέρ ο Παναθηναϊκός που με το 83-63 επί των Τρικάλων έφτασε τις 700 νίκες στην Α1. MVP, λέει, πολυτιμότερος παίκτης της 16ης αγωνιστικής, ο James Gist. Ενώ θύμα κλοπής, λέει, στο πράσινο πούλμαν ποντική, στο πράσινο πούλμαν έκλεψαν τα δελτία των πρωταθλητριών, μηδενισμός για το τριφύλλι, όλα θα κριθούν στην ΕΟΚ. Μάλιστα. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Στο ΙΠΕΚΑ σήμερα ο Τίγρης για την Αγία Σοφιά. Τελικές επαφές για άδειες και νομοθετική ρύθμιση συνάντηση που θα έχουν ο Μελισανίδης και το επιτελείο του με τον Υπουργό Γιάννη Μανιάτη. Φόβητρο παντού, απίστευτος ενθουσιασμός στο ενωσίτικο κόσμο και παράλληλα τρόμος στους εχθρούς της ΑΕΚ βλέποντας το ερχόμαστε να είναι πλέον γενικό γεγονός, συγγνώμη, σε όλα τα μέτωπα. Από πεντάρα σε οχτάρα πετάει πλέον η ποδοσφαιρική ομάδα την ώρα που έχουν ήδη κλείσει 7 παίκτες επίπεδου Super League και έπεται δεύτερο μεταγραφικό τσουνάμι μετά το καλοκαίρι ώστε η ΑΕΚ να καθαρίσει άνετα και την άνοδο στην επόμενη σεζόν. Η πρώτη κούπα ήταν μόνο η αρχή. Αποθέωση των θριαμβευτών του Link Cup χθες στο αεροδρόμιο. Αποκλειστικές δηλώσεις την ώρα του Γιάννη Μαντέκα και Χόρχε Παγιάν. Υπέγραψε και αναλαμβάνει σε ένα μήνα ο κορυφαίος Αργεντινός προπονητής Ελγκέτα για να ανεβάσει κι άλλο την ΑΕΚΑΡΑ. Μην χάσετε μεγάλη αφίσα των τροπεούχων. Σιγουριά στη Βασίλισσα και αποφασιστικότητα να τελειώσει υπόθεση άνεδος με νίκες στα προσεχή παιχνίδια με Παγκράτη και Καβάλα. Πάρτι στα Φιλαδέλφια με κούπα και καλεσμένο τον Πάο. Σήμερα στις 5 στο κατάμεστο κλειστό του Ιωνικού. Τα κορίτσια νικάνε και η ανδρική ομάδα αποθεώνεται. Και πάμε στον πρωταθλητή.
Αντεγιά είναι ο μεγάλος τίτλος. Επειδή μας πρίξατε όλη τη βδομάδα με τις μεταγραφές σας, λέει, Αντεγιά, συν 14 από τον ΠΑΟ και συν 22 από τον ΠΑΟ. 2-1 λήγησαν το δυνατό Πανετολικό. Μίτσελ για όλα. Φοβερή όρεξη του Βαλντές. Θα βοηθήσει σύντομα. Έτοιμος ο Πέρες. Ο Πέρες, συγγνώμη, παίζει την Τετάρτη. Καραπιάλης, ανάλυση του αγώνα, έχει πρόβλημα στη δημιουργία. Εδώ ο πρωταθλητής τον βλέπει μια χαρά το Βαλντές. Όλοι δεν τον είδαν τόσο, τέλος πάντων. Θα δούμε. Έρχεται, στο πουλ, έρχεται λέει και ο Λάζιτς, μέσω Ραϊόλα. Κόντρα στο πούλμαν του Χάβου, δεν πρόσφερε θέαμα, αλλά βρήκε τις απαντήσεις και στο Ρελαντί. Ο θρύλος είχε 16 τελικές. Καθάρισαν ο Λαϊτάν και Κάμπελ. Ενώ κάτω-κάτω, αποκάλυψη, πληρώσαμε και καπέλο στη FIBA. Η απόλυτη ξεφτύλα, οι Φιλανδοί πήραν κάρτα με 500.000 ευρώ και εμείς με 830.000 ευρώ. Έπιασαν κορόιδο το Βασιλακόπουλο, ο οποίος ακόμη να αποκαλύψει που βρήκε τα λεφτά. Εύκολη νίκη. Εκατοντάδες φίλοι του Ολυμπιακού χειροκρότησαν τον πρωταθλητή Ευρώπης που στο δεύτερο ημίχρονο μετέτρεψαν περίπατο τον αγώνα με τον Ίκαρο 87-64. Πρώτο σκόρερ με 17 πόντους, όλο Τζέσκι. Ενώ αριστερά στον πρωταθλητή, ακόμα πιο βαθιά στην κατάψυξη, εμείς ακόμα και σβηστοί σας κάνουμε πλάκα. Α, και έχει και ένα φωτορεπορτάζ, συγκίνηση για τα 21 αγγελούδια. Η θύρα 7 τίμησε τους νεκρούς της. Ήταν το Σάββατο το μνημόσυνο για τη θύρα 7 που είχε γίνει στις 8 Φεβρουαρίου, αυτό η μεγάλη τραγωδία. Και πάμε στο Γαύρο. Ο μεγάλος τίτλος, όποιος σας γλεντάει, Γαύρος είναι ρε, λέει. Στο μείον 14, στο σύν 22, στο μείον 14 από τον ΠΑΟΚ και στο μείον 22 από τον ΠΑΟ. Ο Ολυμπιακός έστω και δύσκολα νίκησε τον Πανετολικό και ξέφυγε κι άλλο από τον Ιβάν, τον Παραπονιάρη και τον Αλαφούζο που γκρινιάζει ακόμα και για το Χ με τον Όφη. Όλοι υποκλίνονται και βλέπουν ποια είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα και στις 16 καλύτερες της Ευρώπης και εσείς γκρίνια, κλάψα, μύρλα και με αγαπημένη ατάκα για όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Και μέσα σε όλα αυτά κάποιος Ρόβας, παίκτης της ΑΕΚ, να μας λέει ότι θα τα πούμε σε 2 χρόνια. Τόσο σίγουροι την έχετε την Β' Εθνική. Λέει εδώ πέρα, Τζαβέλα τα έμαθε στα νέα. Ο τεράστιος σκόρερ του θρύλου Νίκος Αναστόπουλος ως προπονητής του Πλατανιά με γκολ και ασίστ του Δανικού από τον Ολυμπιακό Κάταη καθάρισε τον ΠΑΟΚ του Πολύ Στέφενς που τα άκουγε από το Στόχ. Και εδώ είχαμε τις προκλήσεις του Τζαβέλα, λέει πιού, για τον κόσμο στον Καραϊσκάκη. Μα μυαλό θα βάλετε ποτέ τελικά. Λοιπόν, μία γενικώς έτσι, το πρωτοσέλιδο του Γαύρου είναι καταγγελτικό. Θέλει ανάσες από Βαλντές και Πέρες. Για το πέμπτο σερί μάτς η ομάδα δεν είχε το εύκολο γκολ και θα χρειαστεί βοήθειες από τον Βαλντές στο σκοράρισμα και από τον Πέρες στο φρεσκάρισμα του Κάμπελ. Ενώ κάτω-κάτω στο Γαύρο, 64-87 είναι στο μπάσκετ, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, βόλτα στη Χαλκίδα, όλα τα λεφτά ο κόσμος του θρύλου. Οι Γαύροι της Εύβοιας μετέτρεψαν το σεφ. Σε σεφ, συγγνώμη, το κλειστό της Κανήθου. Η θύρα 7 Χαλκίδας βράβευσε Σπανούλη, Μπαρτζόκα και Τόμιτς. Στο παρκέ καθάρισαν οι Λοντζέσκι με 17 πόντους, ο Σλούκας με 14 και τα άλλα παιδιά. Μίτσελ, δεν ανησυχώ, θα είμαστε έτοιμοι με τη United. Θα προσαρμοστεί και θα μας βοηθήσει ο Βαλντές. Έχω εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μου. Μαγκιά η πέμπτη ανατροπή για τον θρίλερ με σκόρερ ο Λαϊτάν και Κάμπελ. Με μπροστάρι τον Σάμαρη έπνιγε για 60 λεπτά τον Πανετολικό που σωζόταν με ταμπούρι. Η λύση ήρθε στο 71 με πέναλτι Κάμπελ, ενώ το 1-1 είχε γίνει από κόρνερ. Ένα καπνογόνο λέει για κάθε παιδί χθες στο ναό. Ήταν για τις μνήμη των παιδιών, είπαμε, που έγινε και το μνημόσυνο το Σάββατο. Αδέλφια, εσείς θα μας οδηγείτε. Ερυθρόλευκες ταξιαρχίες. Αυτά όλα μέσα μπορείτε να τα βρείτε στο Γαύρο και να δείτε και ένα μεγάλο αφιέρωμα και φωτορεπορτάζ βασικά από το μνημόσυνο που έγινε το Σάββατο. Και πάμε να τελειώσουμε με τη Live Sport. Άπιαστο στο συν 14, γύρισε το μάτσο Ολυμπιακός αλλά έφτισε αίμα για να λυγίσει τον Πανετολικό με πέναλτι του Κάμπελ, 2-1. Άοσμο ο ντεμπούντο, λέει, του ανέτοιμου Βαλντές. Θα μας βοηθήσει ο Νέλσον, είναι έτοιμος ο Πέρες, είπε ο Μίτσελ. Επέστρεψε ο Τζόελ, το 7ο γκολ σκόραρε πάλι ο Λαϊτάν. Στο μυαλό του θέλουν πια μόνο στη United και αφού χάθηκε από το οπτικό πεδίο του ΠΑΟΚ, πια δεν έχει δηλαδή αντίπαλο. Επιμένουν Ολλανδοί και Βέλγοι για Λάζιτς και Μουσόντα. Συγκίνηση και τιμή για τα 21 θύματα της θύρας 7. Λίστα με ένα λιγότερο στο Champions League.
Ανένδοτος ο ΠΑΟ κατά έποκε, δέξαλος ο Αλαφούζος ανεβάζει όσο πάει τους τόνους. Θέμα η ΑΕΚ που γοστάρει ο κόσμος και η αντιστροφή κλίματος από τον Βέλα. Μέγας Ναπολεόνι, Απόλλων Ατρόμητος 2-3, τεράστια ανατροπή στην Ριζούπολη με τον Ιταλό δολοφόνο που εκτέλεσε δύο φορές εν ψυχρό. Λάτιν Φιέστα, λέει στο Καλονί Αστέρας 0-2, ο Μουνάφο δημιουργούσε, ο Χουάνμα και ο Καράσκο σκόραραν και έφτασαν στο μείον 1 από τον ΠΑΟ. Πανιώνιος Εργοτέλης 0-1, Λεβέντης, επικό διπλό με 9 παίκτες για την ομάδα του Ζουνίδη που χτύπησε με Διαμαντάκο. Λαϊκά δικαστήρια για τους φευγάτους, βγάλτε τις φανέλες. Ενώ στο Βέρεια Πανθρακικός 0-0, όρθιοι, οι Θρακιώτες άντεξαν παρότι έπαιζαν με 10 από το 5ο λεπτό. Και πάμε τώρα να σας πω λίγο τα... να πούμε εδώ πέρα τα σκορ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα για την 22η αγωνιστική. ΠΑΣ Γιάννα Λεβαδιακός 2-1, Άρης Κόντα Ξάνθη 1-1, Όφη Παναθηναϊκός 1-1, Ολυμπιακός Πανετολικός 2-1, ΑΕΛ Καλονής Αστέρας Τρίπολης 0-2, Απόλλων Ατρόμητος 2-3, Βέρεια Πανθρακικός 0-0, Πανίωνιος Εργοτέλης 0-1 και Πλατανιάς ΠΑΟΚ 2-1. Να πούμε ότι στη βαθμολογία λίγο. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 62 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 48, ο Ατρόμητος με 43, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 40 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 39, Πανθρακικός 31, Πανετολικός 30, Όφη 27, η ΑΕΛ Καλονής και ο ΠΑΣ Γιάννενα, όπως και η Σκόντα Ξάνθη έχουν από 26 βαθμούς, ενώ ο Εργοτέλης και Πανιώνες στους 24, Λεβαδιακός 23, Πλατανιάς 22, Απόλλων 21 βαθμούς, Βέρεια 19 και Άρης 13 βαθμούς. Πάμε να δούμε εμείς τώρα λίγο τα highlights από το πρώτο παιχνίδι, από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Πανετολικό. Οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να πανηγυρίσουν ακόμα μια νίκη, 2-1 είπαμε τον Πανετολικό. Ο Λαϊτάνης σοφάρισε στο 26 με κεφαλιά και ο Κάμπελ με πέναλτι χέρι του Μπακάκη στο 71 έγραψε το τελικό 2-1. Πάμε να δούμε τα highlights. Κάμπελ. Σαμαρίς τρίγωνο με το Μανιάτη, άργησε να απομακρύνει, ήρθε ο Γοδόη, πήρε την μπάλα, κάνει κίνηση ο Καμαρά, κάνει και το κοντρόλο ο Καμαρά και μπλασάρει 1-0 ο Πανετολικός στο 5ο λεπτό. Ο Ανρί Καμαρά σκοράρει για 8η φορά φέτος, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά την νίκη απέναντι στον Εργοτέλη. Ο Ανρί Καμαρά πετυχαίνει το 8ο του γκολ. 7ο κόρνερ με εκτελεστή το Σάμαρη. Καλή εκτέλεση, μπάλα μένει στη μικρή περιοχή ο Μανολάς, πολλής κόσμος εκεί, πάλι ο Μανολάς θα γυρίσει, κεφαλιά του Τσέποβιτς, ακόμη μία γκολ, το πέτυχε ο Λαϊτάν, σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική, στο 26ο λεπτό αυτή τη φορά για να κάνει το 1-1 ο Τσέποβιτς και αυτό στη φάση, πριν η μπάλα καταλήξει στον Λαϊτάν, πέρασε από τον Τσέποβιτς, 1-1 ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Και εκτελεί ο Ιμπαγάσα. Πέναλτι δίνει ο κύριος Μίτσιος στο 70 για τον Ολυμπιακό. Κάμπελ απέναντι από τον Μπρακάλι. Εκτελεί ο Κάμπελ. Γκολ 2-1. Ο Ολυμπιακός στο 71 ανατρέπει τα δεδομένα στο μάτς και παίρνει προβάδισμα. Επόμενο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός με τον Όφη 1-1, σε ένα πολύ κακό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είχαμε και τον τραυματισμό αυτού του Καπίνο από τον, με έναν αναπτήρα, στο οποίο δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Ήταν πάρα πολύ κακός ο διαιτητής και είχαν και οι δύο ομάδες παράπονα, και ο Όφη για κάποια offside που δεν ήταν offside. Ο Αναστασίου είπε ότι δεν πειράζει, πάμε παρακάτω γιατί έχουμε... και ζήτησε από τους παίκτες να συγκεντρωθούν στα δύο παιχνίδια αυτά τα σοβαρά που έχουν με τον Αστέρα Τρίπολης και τον ΠΑΟΚ, δύο δυνατές ομάδες και πρέπει να συγκεντρωθούμε, λέει, στα παιχνίδια. Πάμε να δούμε και αυτά τα highlights. Έκοψε ο Ζε Εντουάρντο. Κουτσιανικούλης, Ζε Εντουάρντο.
Αφήνει ο Κουτσιάφτης συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Να βγαίνει μπροστά με τον Καρέλη για τον Κλωναρίδη από την άλλη πλευρά. Το σούτ του Κλωναρίδη γκολ. 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 38. Με τους παίκτες του Όφη να έχουν πέσει πάνω όλοι στον Κουτσιάφτη για διαμαρτυρία. Και από την άλλη πλευρά να πανηγυρίζει ο Βίκτορας Κλωναρίδης το πέμπτο του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα. Σε αυτή την γρήγορη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπετε τον Ζε Εντουάρντο να χάνει την μπάλα, να βγαίνει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Καρέλη να κάνει από την άλλη πλευρά την προσπάθεια τον γκολ. Ζε Εντουάρντο παίρνει φόρα, εκτελεί το πέναλτι, πέφτει καλά ο Καπίνο αλλά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη, 5 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90 με τον Ζε Εντουάρντο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά δεν γεύτηκε την ανατροπή, αλλά την ένιωσε, αφού χάνοντας με 2-1 από τον Πλατανιά στα Χανιά, έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία του και έμεινε στους 14 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ενώ βλέπει τον Ατρόμητο να πλησιάζει στο μείον 5. Για πάμε να δούμε τι έγινε και εκεί. Παλιά του Κατσουράνη, έξυπνη, πολύ ωραία φάση, το γκολ για τον ΠΑΟΚ καταπληκτικό. 0-1 με τον Αθανασιάδη που φτάνει τα 5 στο πρωτάθλημα. Εκπληκτική παλιά του Κατσουράνη, καυτή σέντρα στην περιοχή του Πλατανιά. Πετάχτηκε ο Αθανασιάδης, πανηγυρίζει μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Στο δεκάλεπτο το 0-1. Παλιά, χάρμα η δέστε του Κατσουράνη πίσω από την άμυνα του Πλατανιά. Τον χάνουν τον Αθανασιάδη, παίκτος Αναστόπουλου, χάνει και τη φάση. Και ο Γιωργαλίδης ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ στα περιβόλια. Ο Κύπριος εδώ, ο goalkeeper, δεν συγκράτησε στην κεφαλιά του Αθανασιάδη που δεν είναι πάρα πολύ δυνατή. Συνέχισε την προσπάθειά του, νομίζω ότι είχε ήδη περάσει τη γραμμή μπάλα. Και για να δούμε στη συνέχεια τι επιφυλάσσει φάση για τον Πλατανιά στο 36. Ο Κάταη καθυστέρησε, χλιαρόσου. 1-1 σε μια φάση όπου ο ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε καλά στην άμυνα στις επιστροφές του και δέχεται ένα φτηνό γκολ, το τρίτο του Κάταη στη σεζόν, για να ισοφαρίσει ο Πλατανιάς χωρίς να έχει ουσιαστικά φάση στο παιχνίδι. Ο Κάταη σήκωσε το κεφάλι, είδε ότι καλύτερα το συμφέρει να πάει μόνος του σε αυτή την αντεπίθεση όπου είναι γυμνή η άμυνα του ΠΑΟΚ πίσω και να μην πάει να παίξει με συμπαίκτη. Το έκανε, βρήκε χώρο και με αυτό το χλιαρό πλασέ νικάει τον Γλύκο ισοφαρίζοντας το παιχνίδι. Μεδρινός. Κάταη. Έχει την ευκαιρία να σουτάρει, κάνει την προσποίηση. Κάνει πάσα, έχει ευκαιρία ο Πλατανιάς και πάει στο 2-1. Με τον Τόρες το 67. Να ο ΠΑΟΚ πάλι πίσω με πρόβλημα σε αυτήν την αντεπίθεση του Πλατανιά όπως και στο πρώτο γκολ. Ο πρώτος σκόρερ του Πλατανιά φτάνει τα 7 τέρματα στο πρωτάθλημα. Βλέπετε εδώ στον τελικό σκόρερ τον Τόρες. Για να γίνει το 2-1 για την ομάδα των Χανίων απέναντι σε έναν αμήχανο ΠΑΟΚ με πολλά προβλήματα και με μια... Και πολύ γκρίνια και στον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε την ΑΕΚ, γιατί εμείς είπαμε, δεν μας πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει αν η ΑΕΚ είναι στην τρίτη εθνική, εμείς τη θεωρούμε ότι είναι στην πρώτη. Και μετά από τους μεγάλους Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ βάζουμε την ΑΕΚ, η οποία συνέτριψε μεγάλη, συνέτριψε λοιπόν 8-0 τον Μανδραϊκό και πέτυχε την, στην ευρύτερη φετινή της νίκη, τη μεγαλύτερη νίκη στην τρίτη εθνική, στο άδειο λόγο τιμωρίας ο ΆΚΑ. Δυστυχώς δεν είχε μαζί το λαό της για να πανηγυρίσουν αυτά τα 8 γκολ. Πάμε να δούμε, αν προλάβουμε. Προλάβουμε 8 γκολ να τα δούμε. Προσπίτω τα σεντράρι, τώρα το κάνει, αλλά μακριά το Μπρέτζεβιτς που βρίσκει την μπάλα μπροστά του. 1-0 στο 15 από το λάθος του Κουσούρη. Το εκμεταλλεύτηκε ο Μπρέτζεβιτς. Ωραία για τον Μπρέτσεβιτς, έλα εκμεταλλευτεί τα κοιτά του και τον γκολ από τον Κροάτη στο 29. Άψογο τελείωμα. Τσουκαλάς, Πλατέλας, ωραία συνδυάζεται με τον Τσουκαλά. Χαμηλά η σέντρα, περνάει ο Μπρέτσεβιτς γκολ στο 39. Σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτό. Ανάκογλου το σούτ, είναι καλό, 4-0.
στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Το σούτ συρτό, άπιαστο. Ανάκογλου με στην περιοχή, τελειώνει μόνος του τη φάση. 5-0 σαν σε προπόνηση η ΑΕΚ. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Ανάκογλου. Στο έδαφος βρέθηκε ο Κορδέρο, προσπαθεί ο Μπρέτσεβιτς. Τελικά το γκολ από τον Πλατέλα. Ανάκογλου. Η πάσα του για τον Τσουκαλά, το γύρισμα, δεν περνάει μπάλα, επιμένει ο Ανάκογλου. Δεν έχει στήριγμα όμως, κάνει μόνος του την προσπάθεια, εκπληκτικά. Στην άλλη πλευρά ο Πεταβράκης έτοιμος για το σούτ, είναι καλό, φεύγει μπάλα από το σώμα του Χρόνη, καταλήγει στα δίκτυα. 7-0 στο 70, διαστάσεις θριάμβου λοιπόν, παίρνει η νίκη της ΑΕΚ, η μεγαλύτερη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Πλατέλας και πάλι. Ωραία για τον Τσουκαλά. Μέσος η σέντρα, πέρασε από τον Τακόλ. Τελικά έχουμε αυτό γκολ στο 89 από τον Τάσο Χουστουλάκη. 8-0 λοιπόν. Και αυτό γκολ είδαμε στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, και πάμε στον Ατρόμητο, Ανέστη. Ο Ατρόμητος λοιπόν θα συνεχίσει την καριέρα του στην επόμενη σεζόν και ο Αλέξανδρος Κούρος στη νέα αγωνιστική περίοδο. Είπαμε ήταν τελειώσανε οι μεταγραφές προχτές. Είχαμε έτσι διάφορες μετακινήσεις, θα τα μάθουμε. Για πάμε να δούμε τι έγινε και εκεί. Ωραία συνεργασία, ο Λουσέρο στα δίκτυα, ο Απόλλων προηγείται με 1-0. Με τον γκολ του Λουσέρο στο 10. Καταπληκτική εκτέλεση. Πολύ καλή συνεργασία. Ο Ατρόμητος μετά από καιρό δέχεται γκολ. Ο Απόλλων τον πετυχαίνει. Βιτανίδης, Παπαδόπουλος. Πάτησε περιοχή. Έβγαλε την μπάλα. Καταπληκτικό γκολ του Ναπολεόν για το 1-1 στο 37. Η συνεργασία του Δημήτρη Παπαδόπουλου με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Ιταλό με τα κουνάκι. Κατάφερε να νικήσει τον Τζόρβα που σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να αντιδράσει. Στην τρίτη τελική του προσπάθεια στο παιχνίδι ο Ατρόμητος σκοράρε με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Πέρασε η μπάλα 2-1. Ο Λουσέρο είναι αυτός που σκοράρει. Δεύτερο γκολ από τον Λουσέρο στο μάτς. Φώναζαν από τον πάγκο του Απόλλωνα στο Λουσέρο να βγει από την περιοχή για να ξεμαρκαριστεί και να πάρει την επιστροφή της μπάλας για να δοκιμάσει κάποιο σούτ, και όμως ο ίδιος δεν άκουσε, έμεινε στην καρδιά της περιοχής και η μπάλα πήγε στα πόδια του για το 2-1 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Καλοκτυπημένο, πέρασε η μπάλα 2-2 στην πορεία της ο Ιγκλέσιας. Θα δούμε αν την έχει βρει ή όχι. Ή αν ο σκόρερ είναι ο Πίτου Γκαρσία. Ξανά η εκτέλεση του Πίτου Γκαρσία. Στην πορεία της μπάλας ο Ιγκλέσιας. Έχω την αίσθηση ότι δεν την έχει βρει. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ίσως και να έχει βρει ελάχιστα την μπάλα ο Ιγκλέσιας. Από το τελευταίο replay φάνηκε σαν να έχει ακουμπήσει λίγο την μπάλα. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Ναπολεόνι 2-3. Από το λάθος στην άμυνα του Απόλλωνα ο Ναπολεόνι πετυχαίνει δεύτερο γκολ και είναι αυτός που πια θέτει υποψηφιότητα για τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης. Δεν συγχωρεί τέτοια λάθη ο Ατρόμητος, δεν συγχωρεί τέτοια λάθη ο Στέφανο Ναπολεόνι. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ζούγκλα, ακολουθούν τα κορίτσια μας, η Λουκίλα Καρέρ και η Λίτσα Θεοφάνους, και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε.